έλεγχωση των δύο νοσοκομείων, του Αγαλίου και του Μεσολογίου, προφανώς, συμφωνώ, υπάρχει ένας τεράστιος και ορατός κίνδυνος το νοσοκομείο του Μεσολογίου το επόμενο άμεσο διάστημα μέσα από την υποστελέχωση και αποστελέχωση να συρρυκνώσει τις υπηρεσίες του απέναντι στους πολίτες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Βάλαμε τα ζητήματα των υποδομών με έναν πολύ οξύ και επιθετικό τρόπο, γιατί θεωρούμε ότι δεν γίνεται το 2024 πράγματα τα οποία συζητιούνταν πριν 30 και 40 χρόνια να έχουν παραπεμφθεί στις ελληνικές καλλιέργειες. Και αναφέρομαι στον δρόμο Πλατιγιάννη, Αγρίνιο, Καρπενής, Λαμία, όπου η απάντηση που πήραμε από τον Υπουργό, η επίσημη απάντηση είναι ότι δεν είναι στις προτεραιότητές μας αυτός ο δρόμος. Και οι πολίτες λοιπόν του νομού, αυτή την κυβέρνηση δεν θα πρέπει να την έχουν στις προτεραιότητές της εν ώψη των ευρωεκλογών, γιατί αυτή η κυβέρνηση συνειδητά απαξιώνει τον μεγαλύτερο νομό της χώρας. Θα αναφερθώ και εγώ πολύ γρήγορα στο ζήτημα του δικαστικού χάρτη που δίχασε μια περιοχή, θα μπορούσε να λέγονταν και διχαστικός χάρτης, αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας όλη η κοινωνία της Οτολοκαρδανίας κατάλαβε ότι υποβαθμίζοντας τις δικαστικές υπηρεσίες, αυτός που στο τέλος την πληρώνει είναι ο πολίτης, αυτός που στο τέλος την πληρώνει είναι ο Οτολοκαρδάνας. Και προφανώς η όρεξη έχει ανοίξει για τα καλά σε μια κυβέρνηση που θα συνεχίσει αυτό το καταστροφικό έργο στο νομό Οτολοκαρδανίας. Το επόμενο διάστημα και με τους υποψήφιους ευρωβουλευτές μας και με τα στελέχη, με τους φίλους και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι την κάλπη των ευρωεκλογών θα δώσουμε μια πολύ μεγάλη μάχη να ανατρέψουμε τους συσχετισμούς, γιατί νομίζω ότι είναι κρίσιμο ζήτημα και για την ίδια την κοινωνία. Ο κόσμος θα πρέπει να πάρει μια μεγάλη ανάσα στις ευρωεκλογές και θα πρέπει αυτό το πράγμα να είναι το έναυσμα, ο προβοκός, αν θέλετε, δημιουργίας πολιτικών εξελίξεων. Είμαστε αισιόδοξοι και φύση και θέση, αλλά είμαστε αισιόδοξοι γιατί καθημερινά μιλάμε με πάρα πολύ κόσμο και συνειδητοποιούμε ότι πέρα από την αντίδραση, την αγανάκτηση και όλη την τζαντίλα που έχει ο κόσμος απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, η ψήφος του θα είναι και μια ψήφος θετική. Θα είναι μια ψήφος θετική υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ξαναλέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με πολλές πτυχές σε όλα τα ζητήματα και στο οικονομικό ζήτημα, γιατί, αγαπητές φίλες και φίλοι, όλα τα ζητήματα έχουν πρωτίστως οικονομική πτυχή. Αναφέρθηκε πριν ο γραμματέας στο ζήτημα των αγροτών. Είμαστε ένας νομός αγροτικός και αυτή τη στιγμή μέσα σε ένα δυσβάστακτο, απίστευτα αδύνατο να ανταποκριθεί σε αυτό το κόστος παραγωγής που έχει σήμερα ο αγρότης, βλέπει στους λογαριασμούς του και περικεκομένες επιδοτήσεις, κάτι που περίμενε σαν χρήματα για να πάρει μια μικρή ανάσα, για να προσπαθήσει να συντηρήσει αυτή την παραγωγή και να διοχωριστεί.